Πάμε και στην Μαρία Τζαφυρίου, γιατί εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη ανακατοσούρα, πολύ μεγάλο θέμα προκλήθηκε από μια ανάρτηση του Διευθυντή του γαστρεντολογικού, καλά το λέω. Γαστρεντερολογικού. Γαστρεντερολογικού τμήματος του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου δείχνει η Μαρία έναν ασθενή να έχει βγει και να είναι στην ανάνυψη στο διάδρομο του νοσοκομείου πάνω σε ένα παγκάκι. Αυτή είναι η εικόνα. Να. Στην αίθουσα αναμονής, στις καρέκλες, μαζί με τους συγγενείς του, όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία που ανέβασε ο γαστρεντερολόγος. Ο κύριος Τσιλβές. Φυσικά, έχει σοκάρει όλους μας. Ναι. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Φυσικά έχει σοκάρει όλους μας και μάλιστα πριν δούμε τις εξελίξεις μετά από αυτή την ανάρτηση να σας πω ότι υπάρχουν σχόλια κάτω από την ανάρτηση του γιατρού από άλλους ασθενείς που λένε ότι και εμείς εκεί βρεθήκαμε μετά από κάποια ενδοσκόπηση. Αντί να βρίσκονται σε αίθουσα ανάνυψης, ήταν στην αίθουσα στο διάδρομο αναμονής, ας πούμε, καλύτερα, ξαπλωμένη στις καρέκλες. Υπάρχει μια απάντηση από την διοικήτρια του νοσοκομείου που λέει πως υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες και μάλιστα πως όλα τα προβλήματα θα λυθούν μετά την κατασκευή του νέου αντικαρκυνικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Και γιατί δεν τους πήγαν τότε στα άλλα κρεβάτια αφού υπήρχαν? Και στον ένατο και στον τέταρτο και στο δεύτερο όροφο του νοσοκομείου αυτά σημειώνει η διοικήτρια. Τώρα θα γίνει ΕΔΕ. Δηλαδή οι γιατροί του ενδοσκοπικού θέλαν να κάνουν προβοκάτσια και να ταλαιπωρήσουν μέσω της προβοκάτσιας τους ασθενείς για να χτυπήσουν κάποιους. Αυτό μας λένε. Γιατί τώρα είναι λίγο, ξέρω εγώ, τώρα να το κάνει ο γιατρός επίτηδες για να κάνει αντιπολίτευση, ξέρω, τα ακούω λίγο κουλό. Ξέρω εγώ, δεν λέω ότι μπορεί να μην έχει συμβεί, δεν το ξέρω. Αλλά τα ακούω λίγο κουλό τώρα. Ο γιατρός να έχει κλείνει άλλη για να το βάλει τον ασθενή του και να του λέει κάτσε μπαγκάκι ρε, για να σε φωτογραφίσω κιόλας. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό λέει η διοικήτρια βέβαια. Ναι. Αυτό λέει, έχεις δίκιο. Αυτό λέει και ο υπουργός. Ναι. Αυτό λέει και ο υπουργός. Δηλαδή ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποια πολιτικά κίνητρα. Ναι, ναι, ο υπουργός Υγείας. Κάποια πολιτικά κίνητρα για αυτή την ανάρτηση, ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Πάντως, να σχολιάσω. Βλέπουμε την ανάρτηση. Να τη διαβάσουμε λίγο. Συγγνώμη, Μαρία μου, να τη διαβάσουμε. Για το περιστατικό αυτό διέταξα επίγουσα ΕΔΕ, καθώς υπήρξαν πολλά διαθέσιμα κρεβάτια εκείνη τη στιγμή. Δεν θα παίξει κανένας πολιτικά παιχνίδια κάτω του ΕΣΥ. Ταλαιπωρώντας ασθενείς, πρόκειται περί ντροπής. Ο υπεύθυνος τιμωρηθεί παραδειγματικά, λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εχθεσινοβραδινή ανάρτησή του. Ναι. Αν υπήρξαν κρεβάτια και δεν το κάνανε. Αν υπήρξαν πράγματι κρεβάτια. Δεν νομίζω πως κάποιος γιατρός θα είχε διαθέσιμο κρεβάτι και θα άφηνε τον ασθενή του στις καρέκλες. Τι να σου πω. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Ας περιμένουμε την ΕΔΕ. Ας περιμένουμε να τελειώσει. Να δούμε θα γίνει. Για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα το δούμε. Το Θεαγένειο, το οποίο εγώ έχω ζήσει ένα διάστημα στο Θεαγένειο, γιατί είχα έναν άνθρωπό μου εκεί, έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Πολύ, πολύ εντάξει γενικώς. Ναι. Γιατί είναι και πολύ ειδικό νοσοκομείο, αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Προφανώς. Δεν είναι νοσοκομείο, δεν έχει μόνο τα καθημερινά. Είναι ένα πολύ... Εδώ δεν είναι σε κλίνες, σε πτέρυγα καρκινοπαθών. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο ενδοσκοπικό, αυτό που κάνει μια γαστροσκόπηση, δηλαδή με κολονοσκόπηση, ξέρω εγώ. Ναι. Όπου θες ένα μικρό διάστημα, η αλήθεια είναι, αλλά θες ένα διάστημα να επανέλθεις. Άρθει ο γιατρός να σου πει, οκ, καλά, ντύσου, Χριστιανέ μου, είσαι καλά, δεν είσαι ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό.